χρόνο, στις 23 Απριλίου, η Βαρκελόνη γεμίζει από τριαντάφυλλα, βιβλία και ερωτευμένους. Στην Βαρκελόνη, η Παγκόσμια ημέρα βιβλίου γίνεται μια ιδιαίτερα ρομαντική γιορτή. Οι κάτοικοι της Καταλωνίας γιορτάζουν την ημέρα του πολιούχου τους, Σαν Τζόρντι, με μια περίεργη παράδοση. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Σαν σήμερα, 23 Απριλίου του 1616, έφυγαν από την ζωή δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα των γραμμάτων, ο Θερβάντες και ο Σέξπιρ. Με αφορμή λοιπόν αυτό το διπλό γεγονός, η UNESCO καθιέρωσε την 23η Απριλίου ως την Παγκόσμια ημέρα του βιβλίου. Στην Βαρκελόνη, την ημέρα αυτή, γιορτάζεται η ημέρα των βιβλίων και των ρόδων, μια παραλλαγή θα λέγαμε της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου που συνδυάζεται με την γιορτή του Σαν Τζόρντι, προστάτη της Καταλωνίας. Ένα τριαντάφυλλο για την αγάπη, ένα βιβλίο για πάντα. Με το σύνθημα αυτό, ο άντρας θα χαρίσει στην αγαπημένη του ένα τριαντάφυλλο και αυτή θα του το ανταποδώσει με ένα βιβλίο. Κάθε χρόνο λοιπόν, ο πιο διάσημος δρόμος στη Βαρκελόνη είναι έτοιμος να απορροφήσει την μυρωδιά των τριαντάφυλλων και των βιβλίων. Κάθε χρόνο, οι βιβλιοπόλες ετοιμάζονται να σπάσουν άλλο ένα ρεκόρ πωλήσεων σε μία ημέρα. Εκτιμάται ότι μόνο την ημέρα αυτή διακινούνται στην Βαρκελόνη 500.000 βιβλία, αλλά και 4 εκατομμύρια τριαντάφυλλα. Το φεστιβάλ του Σαν Τζόρντι είναι ένα από τα πιο πρωτότυπα φεστιβάλ, καθώς καταφέρνει και συνδυάζει τον πολιτισμό με τον ρομαντισμό. Οι δρόμοι γεμίζουν με ανθρώπους που περπατούν γύρω από πάγκους, αναζητώντας ένα δώρο για τους αγαπημένους τους, για την οικογένειά τους ή τους φίλους τους. Αν λοιπόν βρεθείτε στην Βαρκελόνη στις 23 Απριλίου, μπορείτε να περπατήσετε στην πόλη και να απολαύσετε την ατμόσφαιρα του φεστιβάλ. Θα δείτε γνωστούς καλλιτέχνες να υπογράφουν αντίγραφα των βιβλίων τους και φυσικά να μυρίζουν το άρωμα των τριαντάφυλλων. Μπορείτε επίσης να απολαύσετε διάφορους παραδοσιακούς χορούς αλλά και τους διάσημους ανθρώπινους πύργους καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Η ημέρα αυτή είναι επίσης μια ευκαιρία για να επισκεφτείτε κτίρια όπως το Δημαρχείο, το Παλάο Γκουέλ, το συγκρότημα Art Nouveau Σαν Πάου, το Ατενέου και το Palau de la Generalitat, όπου συνήθως οργανώνονται ειδικές δραστηριότητες ή δωρεάν ξεναγήσεις. Μία από τις πιο ξεχωριστές είναι αυτή στο Casa Batlló, όπου η αρχιτεκτονική του Γκαουντί απεικονίζει τον θρύλο του Σαν Τζόρντι και του Δράκου, που σχετίζεται με το φεστιβάλ. Το φεστιβάλ του Σαν Τζόρντι, λοιπόν, ήταν ένα από τα αγαπημένα μου φεστιβάλ στην Βαρκελόνη. Θυμάμαι πως ακόμα και όταν έπεφτε σε εργάσιμη μέρα, εκατοντάδες άνθρωποι έβγαιναν μία βόλτα για να αγοράσουν ένα βιβλίο ή ένα τριαντάφυλλο ή για να παρακολουθήσουν μία από τις πολλές προγραμματισμένες εκδηλώσεις. Αυτό το περίεργο φεστιβάλ προέρχεται από ένα μείγμα παραδόσεων από διαφορετικές περιόδους. Αφενός, συμπίπτει με το γεγονός ότι ο Σαν Τζόρντι είναι ο προστάτης της Καταλωνίας από τον 15ο αιώνα και από την άλλη πλευρά προέρχεται από τον περίφημο μύθο του Αγίου Γεωργίου και του Δράκου. Η ιστορία του υπότη, που σκοτώνει έναν δράκο για να σώσει μια πριγκίπισσα, αφηγείται για πρώτη φορά τον 13ο αιώνα. Κατά τη διάρκεια των σταυροφοριών, η λατρεία του Αγίου Γεωργίου έγινε όλο και πιο κοινή μεταξύ των υποτών. Επίσης, στην Βαρκελόνη του 18ου αιώνα, οι ευγενείς γιόρταζαν προς τιμήν του προστάτη τους. Όμως, εκείνη την εποχή, το φεστιβάλ του Σαν Τζόρντι δεν ήταν ένα δημοφιλές φεστιβάλ, επειδή μόνο οι οικογένειες των ευγενών το γιόρταζαν. Το τριαντάφυλλο είναι άλλο ένα από τα σύμβολα του φεστιβάλ. Γνωρίζουμε ότι στην Βαρκελόνη του 18ου αιώνα γινόταν γιορτή λουλουδιών κάθε άνοιξη και οι ερωτευμένοι πήγαιναν να αγοράσουν τριαντάφυλλα. Έχουν περάσει κιόλας 5 χρόνια από την τελευταία φορά που βρισκόμουν εκεί, ανάμεσα στην πιο ζωντανή γωνιά της Βαρκελόνης. Η Ράμπλας. Ο μόνος δρόμος που δεν ήθελα να τελείωνε ποτέ. Όπως είχε πει κάποτε και ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.